Κάτι έχει να πει ο πατέρας. Α, κάτι έχει να πει. Ναι. Προηγείται ο ύπνος και μετά δεν πειράζει και ο πατέρας. Άστο να πει αυτά. Μην μας παίρνεις τίποτα. Άστο να σε πει αυτά. Α, να πει. Ναι, να τα πει. Ε, άντε να τα πει. Τα πληροφορηθήκαμε από εκείνα που τα δω από συγκεκριμένες πηγές. Είναι γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο παλαιός στρατιώτης και είχε τον Τιμόθεο καινούριο στρατιώτη. Και πώς ο ένας λέει στον άλλον τη γνώμη του ότι εγώ έκανα αυτές τις μάχες και με παρασημοφόρησαν, έτσι κατηχεί τώρα και τον νέο στρατιώτη. Ο Παύλος ήταν ο παλαιός στρατιώτης και αγωνιστής του Χριστού. Ενώ ο Τιμόθεος είχε στρατολογηθεί μεταγενεστέρως. Ελθέ, λέγει προς αυτόν ο Παύλος, ο Κύριος μας είναι αγαθός και δίκαιος και υπερβαλλόντος ευμενής. Έρχεται κοντά μας, μας βοηθάει. Αλλά και η υπόθεση δια την οποία αγωνιζόμεθα είναι μεγάλη και υψηλή. Εγώ δύναμαι τώρα στεφάνων το βλέμμα προς τα πίσω, στρέφω το βλέμμα προς τα πίσω, βλέπω τη ζωή μου και ανασκοπώ το συντελεσθένι μου έργο με τα μεγάλης ανακουφίσεως και ικανοποιήσεως να ταινίζω τα αχθέντα εισέσεων πέρας, τον αχθέντα εισέσεων πέρας αγώνα μου με τη βοήθεια του Θεού. Μη φοβήσαι λοιπόν τας δυσκολίας τας οποίας θα συναντήσεις. Όπως ενίκησα εγώ, θα νικήσεις και εσύ. Ο στέφανος της ζωής είναι διασε βέβαιος, ως αν να είχες αυτόν ήδη επί της κεφαλής σου. Προχώρη με θάρρος. Ταύτα δε λέγει ου μεγαλοφρονών. Δεν εξυψώνει τον εαυτό του, αλλά τον μαθητήν παραμυθούμενος. Θέλει να του πει του μαθητού ότι και εσένα βοηθήσει τον μαμά μου. Και παρακάτω, μεγάλη δε ενθάρρυνση, αυτό είναι και για μας τους άλλους τους κατοπινούς, μεγάλη δε ενθάρρυνση δια τους ζώντας Αγίους και λειτουργούς του Ευαγγελίου, εις το να εργάζονται προθήμως το έργο αυτό. Αυτό το παράδειγμα που λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο το λέει και για όλους μετά που θα ακολουθήσουν τα ίχνη του. Ου μεγαλοφρονών. Όντως και έλαβα μέρος, έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη και την προηγούμενη μου άρνηση, την ημέρα που σας είχα πει, είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμουν το Σάββατο. Α, καλά. Δεν ήρθα. Συμφωνώ. Μάλιστα. Ναι. Μέσα μας τώρα, ναι. Καθαρίζει είναι η απορία που είχες. Ου μεγαλοφρονών αυτό, ναι. Δεν το λέει εγωιστικά. Για το Μεγαντώνιο, ορίστε τώρα. Έχει λεχθεί κάτι και με το Μεγαντώνιο, ναι. Συγκεκριμένως. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, εσείς πρέπει να το θυμάστε. Εντάξει, είπε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος και γράφεται μέσα στις επιστολές του. Αλλά κάτι έχει πει και ο Μεγαντώνιος, πώς το θυμάστε εσείς. Με του είπε ο διάβολος ότι δεν μπορώ να σε νικήσω, ναι. Όλο με νικάς, Αντώνη. Και αυτός δεν το πήρε πάνω του, αλλά λέει και τώρα μπορείς να με λερώσεις. Ενισχύομαι με τη δύναμη του Χριστού, από τη δύναμη του Χριστού και σε νίκησα. Δεν βασίστηκε στη δύναμή του ο Αντώνιος. Τι το άλλο θα εννοώ. Όχι κάτι άλλο. Έρχεται το θάνατό του πατήρα του ο Άγιος Αντώνιος, τον επήρατε ο Σατανάς και του λέει, όταν ήταν έτοιμο να τον παραδώσει την ψυχή, του λέει ο Σατανά, άντε λέει Αντώνη, άντε λέει τώρα λέει με κέρδο και δεν μπορεί να του πω. Όχι, όχι, λέει μέχρι που να φύγω απάνω, λέει στον ουρανό, να πάρει απάνω η ψυχή μου και τα λοιπά, να πάρει, δεν σε έχω κερδίσει ακόμα. Και εκεί πια τελείωσε και έφυγε, λέει. Αφού ασφαλίστηκε το παράδεισο, μετά του είπε τη ψυχή. Με νοεί αυτό. Μήπω κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μήπω είναι το άλλο που λέει, δεν φοβάμαι τον Θεό επειδή τον αγαπάω. Πάντως είναι κάτι παρόμοιο σαν και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί. Υπόθηκε εδώ πέρα. Ναι, υπόθηκε εδώ. Αυτό και που λέει ο κύριος Γιώργος εδώ. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, λέει, Θεέ μου, άλλος άνθρωπος να σε αγαπάει τόσο πολύ που σε αγαπάω εγώ. Αυτό. Και παρουσιάζει τον Άγγελο Κύριο Διαστόματος Θεού και του λέει, ναι, λέει, ποιος είναι, δεν το μάθω. Να, αυτός δεν περνάει τώρα μπροστά σου, ήταν ένας γέρος με την άμαξα και τον τι κάνει αυτό δηλαδή. Η γέννηση σου πει τι λέει, αφού θα πληθεί, θα φάει κάποιος ότι και το βράδυ σκέφτεται
ποιον πείρασε, τι αμαρτία έκανε και εξομολογείται, λέει, απέναντι στον Θεό. Αυτός δεν παραπέχεται σε ό,τι φορούσε ένα. Δεν θέλω να είσαι αυτό. Λοιπόν, εφτάμε αυτό, δεν φτάμε αυτό, να ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να πάρει. Ειρηνεύει ο Χριστός, ειρηνεύουν οι πολιτικοί μας ηγέτες. Έτσι, διά της
ο μισθοδρομής. Αφήνουμε τα πάτηρια μας τα εδάφη και κοιτάμε πίσω. Με συγχωρείτε για την κακία και την εγκρία, δεν μπορεί και εμάς τους ερευνητικούς. Δεν συγχωρούμε καθόλου. Έτσι μας κάνουν. Τώρα ειρηνεύονται μόνοι. Να ειρηνεύουν με τον εαυτό τους. Δεν συμφωνώ για την τακτική των πολιτικών μας. Από το 40 και μετά έτσι. Α, δυστυχώς. Γι' αυτό τα ξεπουλάμε όλα. Μην κάναμε και τους ήρωες τώρα που έγινε η ίδια ρεκόρ, θα το λέτε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράγγειε και το πνεύμα της αληθείας, ο Πατριαρχού Μαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνησον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Κρίσε, εξαπατώντας δια της γλώσσης και αυτή την καρδιά του, σε αυτόν η θρησκεία είναι μάταιη. Δεν τον ωφελεί,
σε τίποτα. Βλέπετε εις αυτόν τον στίχο ο Απόστολος Ιάκωβος ότι θεωρεί απαραίτητο γνώρισμα της θρησκείας το να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος, απαραίτητο γνώρισμα να συγκρατεί την γλώσσα του, να κυριαρχεί επί της γλώσσας του, να χαλιναγωγεί την γλώσσα του. Μας είπε πιο πάνω, νομίζω το είπαμε, ότι αυτός είναι τέλειος άνδρας, τέλειος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος μπορεί και χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Εδώ μας λέει ότι εκείνος ο οποίος δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, δεν μπορεί να λέει ότι είναι θρήσκος, ότι θρησκεύει. Και εις αυτόν η θρησκεία είναι μάταιη, δεν τον ωφελεί σε τίποτα. Για να το προσέξουμε λοιπόν αυτό το στίχο. Γιατί πολλοί λέμε ότι θρησκεύουμε, πολλοί λέμε ότι πάμε σε κύκλους, πολλοί λέμε ότι πάμε σε κηρύγματα, αλλά όμως τη γλώσσα μας δεν την προσέχουμε καθόλου και την αφήνουμε πολλές φορές να εκτρέπεται σε λόγους που δεν πρέπει, αλλά και πολλές φορές την αφήνουμε να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν κανένα βάθος, δεν μας ωφελούν σε τίποτα. Είναι αυτά τα οποία πολλές φορές τα λέμε περί ανέμου και υδάτου. Μιλάμε πολλές φορές περί ανέμου και υδάτου για πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν, για πράγματα τα οποία δεν μας προσφέρουν τίποτα. Για να το προσέξουμε λοιπόν λιγάκι αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι τόσο σπουδαίο και τόσο σοβαρό. Και νομίζω ότι σε εμάς ιδιαίτερα απευθύνονται οι λόγοι αυτοί, και όταν λέω σε εμάς εννοώ εμάς οι οποίοι δείχνουμε ότι θρησκεύουμε. Τουλάχιστον δεν μιλώ για τους πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, πατούν μια φορά στην Εκκλησία, δεν τους ενδιαφέρει το κήρυγμα, δεν τους ενδιαφέρει κάτι το πνευματικό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ότι θρησκεύουν, θρησκευτικούς τύπους. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην χαρακτηρίσω ως θρησκευτικόν άνθρωπο, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ότι δεν θρησκεύει όταν εκκλησιάζεται ή όταν συχνάζει σε πνευματικές συγκεντρώσεις, σε πνευματικούς κύκλους, μελέτης Αγίας Γραφός, σε κηρύγματα και σε παρόμοια πνευματικά, σε παρόμοιες πνευματικές συγκεντρώσεις. Θρησκεύει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά όμως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θρησκεύει κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να μην χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, να μην συγκρατεί τη γλώσσα του. Διότι κατά τον Απόστολο Ιάκωβο, όταν αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι θρησκεύει, δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, δεν προσέχει τη γλώσσα του, δεν συγκρατεί τη γλώσσα του, σε αυτόν η θρησκεία είναι άχρηστη, λέει, είναι μάταιη. Επομένως, δεν θρησκεύει. Δείχνει ότι θρησκεύει, αλλά ουσιαστικά απέχει πολύ της σωστής, της πραγματικής θρησκευτικότητας. Μπορώ να πω πάντα. Ναι. Ας ξεκινήσω πάλι. Να ξεκινήσεις πάλι. Κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι, βεβαίως. Εάν τώρα έχεις το προνόμιο εσύ να ξεκινήσεις. Όχι, έτσι, να σηκώσω εγώ το χέρι. Ναι. Νομίζω μην ότι... Μήπως μιλάς και εσύ πολύ, γι' αυτό επειδή θα αρχίσει πρώτος ο Ιωάννης, μην πέφτουν έξω το πάνω. Σε αυτό που μας είπε τώρα εκεί ο Παππούλης και την Αγία Γραφή. Μήπως λέω και εσύ και εγώ μιλάμε πολύ και αρχίζεις και δεν θα αρχίσεις πρώτος γι' αυτό. Προσπαθούμε να βάλουμε και τον εαυτό μας μέσα, αυτό λέω. Να προσέχουμε να μην δίνω τον λόγο. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Και πάλι, εκείνο που λέω είναι να προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε από το θέμα το οποίο θέτουμε. Και πελαγοδρομούμε και πιάνουμε πολλά θέματα και κανένα δεν τελειώνουμε. Και στο τέλος μένουμε με απορίες, μένουμε με ερωτηματικά.
Γι' αυτό λοιπόν να προσπαθούμε, γι' αυτό τα λέω και τα επαναλαμβάνω και με γλώσσα απλή και κατανοητή, ώστε να ξέρουμε τι θα πούμε, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα το οποίο θέτουμε. Να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι στα λόγια μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρητό που λέει «Εκ το περίσσευμα της καρδίας ομιλεί τα χείλη». Και αυτό σημαίνει ότι όταν η καρδιά είναι γεμάτη από να με ωφέλιμη τροφή πνευματική, που μπορεί ένας χριστιανός να βρει σε πολλούς χώρους, και αν δεν βρει σε χώρους και στο να με ίδιο του το σπίτι, να ανοίξει βιβλία, την Αγία Γραφή, θρησκευτικά και να γεμίζει, να πλουτίσει τις γνώσεις του και την καρδιά του να τη γεμίσει, και όταν θα βρεθεί σε κάποιους χώρους έξω, δίχως να το θέλει, αυτό το περίσσευμα θα βγει και θα μιλήσει θετικά πάνω σε θέματα που να με ωφελούν την ανθρωπότητα και τον εαυτό του. Αυτό είναι που θα πει αυτά. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό και ασχολούμαστε με χίλια δυο πράγματα, με την πολιτική, το ποδόσφαιρο, με τη μόδα, με το σεξ, πώς πάει το σεξ, με χίλια δυο πράγματα που να υπάρχουν γύρω μας και μας φωνάζουν, και είμαστε και λίγο χριστιανοί, το περίσσευμα, άμα θα δούμε, είναι τ' άλλα, κατά του κόσμου, του κόσμου. Και τότε φυσικά τι θα πούμε, αυτό που θα πούμε θα είναι άσχημο. Λοιπόν, ο Κύριος μας προτρέπει, νομίζω εγώ, με το λόγο του και με την πράξη του πάνω του στο λόγο. Αν προσπαθήσουμε εκεί να είμαστε περιορισμένοι, θα έχουμε κάνει ένα βήμα θετικό στον εαυτό μας και στους ανθρώπους μας. Μάλιστα. Βέβαια τώρα θα επιμείνω σε μία λέξη μόνο, όχι θα επιμείνω, μία διευκρίνηση εκεί. Δεν μπορούμε να μην μιλούμε για την πολιτική, αν και εγώ ποτέ δεν μιλάω για την πολιτική, διότι όλοι οι ίδιοι είναι οι πολιτικοί. Εφόσον είμαστε πολίτες μιας χώρας, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την πολιτική. Να μην πούμε για την πολιτική. Δεν μπορούμε. Αφού ζούμε σε αυτή τη χώρα, συγκεκριμένα στη δική μας χώρα, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε και με τα πολιτικά. Διότι και σαν χριστιανοί που είμαστε, εφόσον είμαστε πολίτες της χώρας αυτή, δεν πρέπει να μας αφήνουν έξω τα γεγονότα αυτά. Πρέπει να ενδιαφερόμεθα και για αυτά τα γεγονότα. Διότι επειδή ακριβώς δείχνουμε εμείς οι χριστιανοί την αδιαφορία για την πολιτική ζωή, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Ο χριστιανός δεν έχει σκοπό να αναμειγνύει τίποτα. Ίσως γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε. Εάν ως χριστιανοί ενδιαφερόμεθα πραγματικά για την πολιτική, για τους πραγματικούς πολιτικούς, για χριστιανούς πολιτικούς, δεν θα φτάναμε εκεί που φτάνουμε. Έτσι πιστεύω. Αλλά επειδή το αυτό δεν βαριέσαι κανένα. Και σε εμάς δεν πέφτει λόγο, σε εμάς δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα. Όχι, θα πρέπει να ενδιαφερόμεθα και πρέπει να μιλούμε γι' αυτά. Αλλά να μιλούμε όμως σύμφωνα και με βάση πάντοτε το Λόγο του Θεού, σύμφωνα και με βάση το Ευαγγέλιο. Εκεί θέλω να πω μία λέξη, επειδή είπατε αυτά όλα. Αν μπορούμε και το παντρέψουμε αυτό μέσα από το περίσσεμα της Αγίας Γραφής που θα έχει μπει μέσα στην καρδιά μας, νομίζω ότι στην πολιτική, από ό,τι ακούω τώρα τα τελευταία χρόνια ή 20 χρόνια, δεν έχει μείνει κάτι θετικό για να συζητήσουμε. Το να συζητήσουμε 5 λεπτά κάπου, καλό είναι. Αλλά το να κάτσουμε ώρες και μέρες που κάνουν άλλοι και συζητάνε, νομίζω είναι άσκοπο, γιατί δεν βγαίνει τίποτα θετικό. Εγώ νομίζω έτσι, τώρα με συγχωρείτε. Μάλιστα. Ναι, κύριε. Πρέπει να χαρτιναγωγείται η γλώσσα για να μείνουμε στο σημείο που είπατε, διότι η γλώσσα κινείται από κάποιο πνεύμα.
Στο σύμβολο της πίστεως λέμε «το λαλήσαν δια των προφητών». Μιλούσε το Πνεύμα του Θεού με το στόμα των προφητών. Ο Κύριος είπε «μη σκεφτείτε τι θα πείτε όταν σας ζητήσουν να απογοητευτείτε, γιατί το Πνεύμα του Θεού, του Πατρός ημών, θα σας καθοδηγήσει εκείνη την ημέρα και ούτε είστε εμείς ελαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Θεού το υπούν εν ημίν». Από το άλλο μέρος υπάρχει και το πονηρό Πνεύμα, που έχουμε περιπτώσει στην Αγία Γραφή, που με το στόμα του ανθρώπου μιλούσε το πονηρό Πνεύμα. Αυτά είναι τα δύο άκρα, ή να μιλάει το Πνεύμα του Θεού, ή να μιλάει το πονηρό Πνεύμα. Τώρα υπάρχουν τα ενδιάμεσα, που ο λόγος περνάει από το νου, διότι ο λόγος ο προφορικός ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλούν τα χείλη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Αφού λοιπόν ο λόγος είναι τόσο ευαίσθητο, αντίμονο κανείς αν δεν προσέχει στα λόγια του. Και γι' αυτό κάπου αναφέρεται ότι «εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει». Και αν ομολογήσεις εν στόματί σου Κύριον Ιησού Χριστόν και πιστέψεις σε την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, σωθήσει. Δηλαδή ο λόγος σε παιδική ανάγκηση είναι υπόθεση ζωής ή θανάτου. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε χαλιναγώγηση. Και όταν δεν γίνεται αυτή η χαλιναγώγηση, πάμε στη ματαιότητα που είπατε προηγουμένως. Μάλιστα. Ωραίοτατα, αυτό είναι βασικό. Ότι η γλώσσα του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, εκείνο προσφέρουμε. Υπάρχει στην καρδιά μας το καλό. Το καλό θα προσφέρουμε, τα χείλη. Υπάρχει το κακό και η αμαρτία. Το κακό και την αμαρτία θα την εξωτερικεύσουμε δια τον λόγο. Τα άλλα δύο, τα δύο άκρα είναι εξαιρέσεις. Είναι ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε. Διότι ειδική περίπτωση είναι να ομιλεί ο Θεός δια του στόματος ημών, έτσι είναι ειδικές περιπτώσεις, όπως οι περιπτώσεις των προφητών, οι περιπτώσεις των πατέρων κλπ, οι περιπτώσεις σήμερα ορισμένων πατέρων κλπ. Και υπάρχουν και οι άλλες περιπτώσεις, το να ομιλεί δια των χειλαίων ο διάβολος. Βέβαια όμως, όταν στην καρδιά μας υπάρχει ο Θεός και η αγάπη του Θεού, πάντοτε τα λόγια μας θα είναι λόγια του Θεού. Θα είναι λόγια καλά. Λόγια αγάπης, λόγια καλοσύνης, λόγια πίστεως, λόγια ειρήνης. Όταν στην καρδιά μας υπάρχει η αμαρτία, οπωσδήποτε τα χείλη μας τι θα λένε, παρά λόγια αμαρτία, τα οποία είναι λόγια του διαβόλου. Θα μιλάει ο διάβολος, εφόσον θα είναι λόγια που θα προέρχονται εκ της αμαρτίας που θα υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, επομένως θα είναι λόγος σατανικός, λόγος διαβολικός. Δεν μπορεί να είναι λόγος του Θεού. Αν δεν κάνω λάθος, λιγάκι ξεφύγαμε από τον Θεό μας. Διότι αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο μπορεί να κάνει και λάθος. Συμφωνήστε. Ο θρησκευόμενος πρέπει να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Όλα τα άλλα δεν νομίζω πως έστηκαν. Αυτό είπε ο Κύριος. Ναι. Αυτό είπε ο Κύριος. Κύριο Νιάτσο. Αυτό δεν είπε. Εντάξει, εντάξει. Καταρθήκαμε στο τι πρέπει να λέμε. Χαλιναγώγηση της γλώσσας. Είναι χαλιναγώγηση. Αλλά λέμε ότι κάθε θρησκευόμενος πρέπει να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε θρησκευόμενος προσπαθεί να χαλιναγωγεί και τη χαλιναγωγή. Θα προσέχει τι λέει. Ο θρησκευόμενος θα προσέχει τι λέει. Εφόσον προσέχει τι λέει, ο επόμενος χαλιναγωγή, προσέχει τη γλώσσα του. Εάν είναι πραγματικός θρησκευόμενος. Ναι. Χαρά σε εκείνον που θα μπορέσει να σφίξει τη γλώσσα του και όταν είχε το αυτού στις παλάμες του να πονέσει και να μην εκνευριστεί. Εκνευρίστηκε. Η γλώσσα έφυγε. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Προτού μιλήσετε, να πούμε κάτι.
Εγώ θα ήθελα, είπα και πέρσι, λέω και φέτος, ότι να μην ολοκληρούμε τα πράγματα βάσει αυτό που ακούμε από εκεί. Και θα ήθελα να λένε, μέχρι τώρα δεν το έχω διαπιστώσει, προσωπικές εμπειρίες μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Εγώ αυτό κάνω όσες φορές μιλάω. Είμαι σε μια δουλειά, λέω πάλι, με 12 συναδέλφους μας. Από το πρωί που πηγαίνουμε μέχρι που θα φύγουμε, τον καφέ που θα πιούμε, η εργασία συνεχίζεται κτλ. Λοιπόν, θα συζητήσουμε περί πολιτικής, που είπε ο Γιώργος, περί ποδοσφαίρου και αν θα πάρουμε το τάδε επίδομα οικονομικό ή όχι. Τελείωσε αυτό το θέμα. Συζητάμε για διάφορα άλλα θέματα, πονηρά, πολλές φορές το ανέφερα. Είμαστε ένας λαός που λέει πολλά. Και λέει και παλιά, η αρχή λέει ο λαός και λέει και η γλώσσα που κρατάει και πολλά τσακίζει. Η γλώσσα έχει τεραστία δύναμη. Μεγάλη δύναμη, αλλά συνήθως πάει προς το κακό. Ένας παππούλης έλεγε, είδα πολλούς, λέει, να εισέρχονται στον παράδεισο, αλλά κανέναν που έλεγε πολλά. Εγώ προσωπικά σας λέω την αμαρτία μου, λέω πάρα πολλά. Βέβαια, πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι η καρδιά μου δεν είναι να θίξω κάποιον. Αλλά ασυναίσθητα από τα πολλά λόγια που λες, δημιουργείς καταστάσεις τέτοιες που παρεξηγήσαινα. Και θεωρώ τρομερά δύσκολο αυτό που μας λέει τώρα ο Απόστολος. Μέσα στην οικογένεια. Πάμε στο σπίτι μας. Εγώ με τη γυναίκα μου συζητάω και λέω την αμαρτία μου. Τα συζητάω πολλά θέματα. Δύσκολο, σπανίως όμως, μόλις αρχίζω να μου λέω κάτι, ας πούμε, με το παιδί που είναι μικρό κτλ. Για ένα λεπτό θα πούμε κάτι περί Χριστού, περί ιερών άλλων βιβλίων, κειμένων κτλ. Τηλεόραση, αστέρια, ζώα, έτσι τώρα, με το άστρο, πότε γεννήκαμε κτλ. Θα κουτσομπολέψουμε τους συγγενείς, τους οικείους. Δηλαδή, περνάνε 20 ώρες για κουτσομπολιά, για πράγματα μη ωφέλιμα που μπορεί να κάνει. Αυτό πάντως είναι φοβερά δύσκολο να το πετύχουμε μέσα στην οικογένεια και στην όχι ακατόρθωτο. Εδώ που είναι, είναι δύσκολο αυτό. Όχι ακατόρθωτο. Γιατί η Ιερά Θεός ήταν κάποτε ένας λαϊκός, όπως λέγεται Παρασκευή, οικογένεια, πολυμερής οικογένεια. Και έλεγε εμπειρία δική του. Του έλεγε η γυναίκα του, πας και τους κάνεις και κήρυγμα και δεν διορθώνεσαι, ύψωνε κάποτε τη φωνή του. Και της λέει η γυναίκα, πριν γνωρίσω το Ευαγγέλιο, θυμάσαι που σου πέταγα το τηγάνι από τα πόδια, που σε βλαστημούσα. Τώρα αυτά σιγά σιγά έχουν φύγει. Κάνε φορά που ήξω τη φωνή μου, είδε και αυτό έγκλημα. Δηλαδή, είχε 20 χρόνια τα κηρύγματα, είχε ωφεληθεί. Δεν θα γίνω από τη μια ώρα στην άλλη. Σιωπή είναι χρυσούς. Χρυσός. Μην απελπιζόμεσαι. Σιωπή κερδίζει πολύ περισσότερα από όσα λες. Όταν σιωπάς. Η σιωπή είναι χρυσός. Ναι. Όχι πάντως. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εκγάρ πολυλογία σου και φέξετε αμαρτία. Από την πολυλογία θα ξεφύγουμε τη αμαρτία. Μα νομίζουμε εμείς που λέμε πολλά ότι είμαστε σκευόμενοι. Δεν λέει εκεί πέρα το Κύπρο, αλλά δεν είμαστε. Είναι μαρτία η θρησκεία μας. Και μπορεί η καρδιά μας να δεν τάξει πολύ. Η καρδιά μας να είναι. Πάνω στο Ματέα, αν με επιτρέπει ο Παπούλης, ερχόταν η αμαξοστοιχεία από Θεσσαλονίκη προς τα κάτω. Στη Λαμία μπήκε κάποιος ιερωμένος. Ήταν η θέση του να μπει στο κουπέκι. Έκαναν λίγο θέση και τους χαιρέτησε, τον καλοδέχτηκαν και ο παρακαθήλος του λέει «Ωραία η θρησκεία σας, Πάτερ». «Γιατί με ειρωνεύεστε», του λέει, «η θρησκεία σας, γιατί εσείς δεν είμαι χριστιανός». «Εφόσον λέτε ότι είναι ωραία η θρησκεία μας, γιατί δεν ερχόσαστε να γίνετε χριστιανός». «Η θρησκεία σας είναι ωραία, αλλά αυτά που λένε οι χριστιανοί δεν έρχομαι». Μας ήμουσαν χριστιανοί, σχολούχρος. Και αυτός ήταν ο μεθανός. Και έλεγε, «Η θρησκεία σας είναι ωραία, αλλά εσείς που είσαστε θρήσκοι δεν κρατάτε τη γλώσσα σας. Και βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση από εμάς. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε χαλινό στη γλώσσα μας». Να ματέα λέει η Χρήστης. Οι Τούρκοι μας λένε, το θρησκευμά, μας λένε ότι η θρησκεία μας είναι ανώτερη, αλλά αυτά που κάνουμε χριστιανοί δεν έχουν τα χέρια να γίνουν χριστιανοί. Συγγνώμη, κάτι έχει δίκιο. Ναι. Λέγουν οι πατέρες μας ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι ταχύς στο ακούει, δηλαδή με πολλή προθυμία να ακούει,
και πολύ πολύ με, να κάνει τσιγκουνιά όταν ομιλεί. Μας το είπε και ο Λουσιάνος. Παρακάτω. Πράγματι ο άνθρωπος, ο θρησκευτικός, πρέπει να είναι προσεκτικός πάρα πολύ. Και οι πατέρες πάλι φέρνουν και άλλα παραδείγματα, όπως λέω χάρη. Λένε από μία πηγή δεν μπορεί να βγαίνει συγχρόνως και πικρό νερό και γλυκό. Αυτό είναι αδιανόητο. Και έτσι αδιανόητο είναι και στον χριστιανό να βγάζει από το στόμα του φράσεις οι οποίες είναι εφάμαρτες. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εκφραζόμεθα όπως ακούμε ο κόσμος που κείται δυστυχώς εν το πονηρό. Το τι λένε, αν υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι, αισθάνονται ντροπή, κοκκινίζουν και από μέσα τους προσεύχονται ο Θεός να τους ελεήσει και να τους φωτίσει, ώστε να επανέλθουν στον ίσιο δρόμο. Από εκεί κρίνεται. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω, πολύ χαρακτηριστικό. Μιλούσε κάποιος ο Ιεροκλήτας και κάτω από τον άμβονα ήταν κάποιος και τον άκουγε. Έλεγε, το μεγάλο βασιλείο είναι αυτό, έλεγε, είναι αρετό. Τον κοίταξε ο Ιεροκλήτας από πάνω, συνέχισε. Άλλο ρητό του Αθανασίου, του Χρυσοστόμου και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή και ο Ιεροκλήτας του λέει, σκάσμος εσύ από κάτω. Του λέει, αυτό είναι δικό σας. Λοιπόν, έτσι μας κρίνουν ο κόσμος, εμάς τους ανθρώπους που ερχόμεθα στην Εκκλησία. Και γινόμεθα δυστυχώς πολλές φορές εμπόδιο και λένε, τι να πάω στην Εκκλησία. Αφού βλέπω εδώ τον κύριο Ιωαννίδη, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τι να πάω στην Εκκλησία αφού βλέπω τον άλλο. Στην Εκκλησία εννοείται κύριε. Τι είπατε. Στην γλώσσα, ζώκιν, βλέπει, για τη γλώσσα μιλάω, για τη γλώσσα. Δεν συμπεριφέρομαι καλά. Και μετά λένε και οι πατέρες, ποια διαφορά έχουμε με τους κοσμικούς ή με τους ειδωλάτρες, όταν και εμείς λέμε ακριβώς τα ίδια. Βρίζουν αυτοί, βρίζουμε και εμείς. Λένε σώκιν αυτοί, λέμε και εμείς εσχρά. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν πάω κάπου και βρεθώ σε κοσμικό κύκλο, καλημέρα, καλημέρα, παραπέρα δεν μπορώ να πω. Ας είναι γνωστοί μου και συναντηθεί. Αλλά όταν έρχονται πνευματικοί άνθρωποι, δεν χορταίνουμε ο ένας να βλέπει τον άλλο, περνάνε τα λεπτά και η ώρα, συζητώντας πάντοτε για τη δόξα του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, είτε συναντούμεθα, είτε μιλάμε, είτε προσευχόμεθα, είτε τρώγομαι, είτε πίνομαι, προσδόξαν Θεού τα πάντα. Και ένας όταν έχει αρχή αυτό το πράγμα, πολύ σπανίως, δεν ξέρω, πάνω σε γνωρίζουμε κόσμων πνευματικών, σε κύκλους, σε αδερφότητες κλπ, σε μοναστήρια, και δεν άκουσα ποτέ να εκφράζονται όπως εκφράζεται ο κόσμος έξω. Ούτε να πήγαινε από εδώ εκεί, όλο στην ευχή, Παναγίας, στην ευχή της Παναγιάς, του Χριστού κλπ. Ευχή πρέπει να τίνουμε και δεν συμφωνώ μαζί σας ως προς ο καθένας όταν θα λέει τα προσωπικά του βιώματα, πάντοτε πρέπει να τα λέμε σε δεύτερο και τρίτο πρόσωπο, γιατί ο άλλος θα λέει, κοιτάξτε, ο κύριος Ιωαννίδης είπε τι μας παρουσιάζει τον Άγιο ή κλπ. Όλο σε τρίτο πρόσωπο, ας είναι ένα βίωμα δικό μας, να μην το λέμε εγώ, ξέρω στο σπίτι μου αυτό. Και εγώ το κάνω, αλλά δεν πρέπει να το πω. Δεν ότι πρέπει να γίνει. Αλλά ας το λέμε σε τρίτο πρόσωπο για να μην μας λένε όλοι για τους εαυτούς τον μιλάνε. Ένα άλλο. Εφόσον ζούμε στον κόσμο, ο Απόστολος Παύλος μου κάνει εντύπωση. Λέει, όπως είπε πολύ ωραίο ο πατήρ Ιερόθεος, εφόσον ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να ενδιαφερόμεθα για όλα. Εκτός της αμαρτίας, εκτός της σκλοπής, εκτός. Και λέει για τον νερόνα να προσεύχεστε. Ποιον για τον νερόνα που εδίω και την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει γιατί, και το αιτιολογεί. Πρέπει να προσεύχεστε για τους άρχοντες. Αυτοί κρατάνε το ξύφος, αυτοί έχουν τους νόμους. Εάν αυτοί λοιπόν τους φωτίζει ο Θεός, να γιατί. Εάν φωτίζει ο Θεός τους άρχοντες, θα παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και από τις σωστές αποφάσεις και τις σωστές αποφάσεις δεν θα ταλαιπωρείται το κράτος, κοινωνία. Θα γίνονται έργα καλά. Εν ειρήνη θα βιώνεται. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν και να προσευχόμεθα και να ενδιαφερόμεθα και προπάντων της εκλογάς. Να μιλάμε. Και δεν είναι παραξηγούν λέει τι δουλειά έχουν, τι δουλειά έχει η Εκκλησία και οι ιερείς. Πώς δεν έχουνε. Μα να βγάλουμε έναν επάνω ο οποίος να είναι άθεος,
να τον βάλουμε υπουργό παιδείας, άλλο να τον βάλουμε υπουργό εθνικής αμήνης που δεν πήρε στρατιώτες κλπ. Κλπ. Ασφαλώς θα ενδιαφερόμεθα. Αν είναι δυνατόν να έρθουν άνθρωποι πάνω ολοκληρωμένοι, σωστοί, πρέπει να προσευχόμεθα. Εγώ κάθε. Συγγνώμη που το λέω την άκρη μου. Κάθε βράδυ πρέπει να προσευχόμεθα στους άρχοντάς μας, είτε τους ψηφίσαμε είτε όχι, να τους δίνει πνεύμα σοφίας, πνεύμα ευφυΐας, πνεύμα ηγημονικό, σύνες, διάκριση, αυταπάτηση κλπ. Ώστε να είναι ανθρωπίνος τέλειο όσο το δυνατόν, ώστε και οι αντίπαλοι να τους υπολογίζουν και το κράτος να πάει καλά και το έθνος να πάει καλά. Γιατί είναι ντροπή μας, εμείς που είμαστε ορθόδοξον κράτος, που πρέπει να λάμβουμε σαν τον ήλιο και να είμαστε το παράδειγμα από πάση πλευρά, όχι στην υποχώρηση μονάχα. Οι χριστιανοί δεν υποχωρούν ποθενά. Έχουμε υποχρέωση και από το Θεό την πατρίδα μας να την αγαπούμε και όταν θα έρθει ανάγκη, δεν επιδιώξουν ποτέ εμείς τον πόλεμο, αλλά αν οι αντίπαλοι θέλουν να κάνουν κλπ, τότε εμείς πρέπει να αγωνιστούμε. Άλλο αυτό, για όσον αναφέρει την πολιτική, μια παρέτηση. Πρέπει να ενδιαφερόμεθα, να προσευχόμεθα, αλλά εμείς ας κοιτάξουμε να κάνουμε τους εαυτούς μας καλούς, ευσεβείς χριστιανούς. Θα δείτε σιγά σιγά ένα παιδί, που ξέρουμε από μια τέτοια οικογένεια, να βγει, αύριο να γίνει πρωθυπουργός, άλλο να γίνει υπουργός, άλλο να γίνει γιατρός, άλλο να γίνει αξιωματικός και ούτω καθεξής. Να γίνει επίσκοπος, να γίνει κληρικός, που έχουμε ανάγκη από όλους αυτούς. Ας προσευχόμεθα και ας προσεύχουμε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κεφάλαιο, αυτό το θέμα που έχουμε τώρα. Έχουμε στην Εκκλησία από ανθρώπους που όλοι θρήσκευαν φανατισμό. Οι Ιωαννίτε, Βασιλείτε, Γρηγορείτε δεν μιλιόντουσαν. Όπου βρισκόντουσαν στον δρόμο, πετροβολούσαν στον άλλο. Ήβρις. Και μετά έγινε των τριών ιεραρχών η εορτή που ενώθηκαν όλοι μαζί. Εφόσον αυτοί ήταν άγιοι στον ουρανό και αγαπημένοι, οι οπαδοί τους κάθονται πυροβολούνται. Δεν προσέχουμε πολλές φορές τη γλώσσα μας και οι άνθρωποι της Εκκλησίας και οι άνθρωποι της οικογένειας. Εδώ είναι όλο το βάρος. Πώς εγώ και απάνω στα νεύρα μου θα ακούσω τη γλώσσα. Πώς εγώ δεν θα ξεστομίσω μία λέξη που να δείξω τον άλλον. Ένα βήμα μέσα στην οικογένειά μας, στον εαυτό μας. Πολύ δύσκολο. Ναι. Όχι εκατόρθωτο. Είπαμε, είναι δύσκολο πολύ. Αυτό που λέμε. Αυτό που λέτε. Πολύ δύσκολο. Έλεγε μια κυρία ότι το μεγάλο μου ελάττωμα είναι η φλιαρία. Το είπε στο γέροντά της και ο γέροντάς της της είπε: έχω φάρμακο να σου δώσω και να κόψω. Θα σε γνωμονόπατε. Της δίνει ένα μπουκαλάκι, είναι ένα αεροσόλυμα, είναι αγιασμός, είπε πολλά ο παππούλης. Πώς θα το χρησιμοποιώ όταν θα έρχεται ο σύζυγός σου και αρχίζει να πιάσει ο καυγάς η αντικνομία, θα το θυμάσαι, θα παίρνεις από το εικονοστάσι μια κουταλιά της σούπας στο στόμα και θα το κρατάς με 4-5 λεπτά. Μετά θα το καταπίνεις. Αυτό το εφήρμοσε, καμιά παραξήγηση για 20 μέρες. Σώθηκε όμως το μπουκαλάκι. Πάει στο γεροντά της. Γέροντα, τι έγινε παιδί μου, 20 μέρες δεν αλλάξαμε κουβέντα, είναι θαυματουργικό το υγρό, αλλά σώθηκε, πήγαινε βάλαμε τη βρύση. Μα αυτό ήταν να έχεις κλειστό το στόμα 2-3 λεπτά. Αν όλοι μας το εφαρμόσουμε εκείνο, κερδίσουμε. Ο καλλιναγωγών γλώσσα. Λόγος σάπιος μη εκπορευέστο εκ του στόματος ημών. Σάπιος λόγος δεν πρέπει να μην, είτε γείτονες είναι, είτε πολιτικοί είναι, είτε ισχυρό. Εμείς δεν θα βγάλουμε αυτό το λόγο. Ο λόγος ημών χάρητη Θεού. Αλλά τι είναι. Νόστιμο να είναι κάθε τι που θα βγει εκ του στόματος. Ορίστε λοιπόν ότι για όλους μας υπάρχει τρόπος να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας. Για να λέμε ότι πραγματικά είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύομαι, ότι πράγματι ασχολούμαστε με πνευματικά. Ας αρχίσουμε λοιπόν μια καλή προσπάθεια να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας. Όχι βλαστήμια, όχι βλυστιά, όχι άπρεπη λέξη, όχι κακό και σε περίπτωση θυμού, νεύρο κλπ. Να προσέξουμε πάντοτε
να βρούμε τρόπους πλοία της προσευχής, είπε ο πατήρ Αθανάσιος με τα παραδείγματα που είπε, τρόπους για να κρατούμε τη γλώσσα μας κλειστά, το κλειστό το στόμα μας, μέχρι ότου 3-2-3 λεπτά, μέχρι ότου περάσει τα νεύρα, περάσει ο θυμός και ηρεμήσουμε, και τότε ασφαλώς θα πούμε εκείνο που πρέπει να πούμε, χωρίς να αμαρτήσουμε. Είναι λοιπόν... Είναι οι σιωπώντες, είναι μέρος της Εκκλησίας οι σιωπώντες, οι μοναχοί που βάζουν στον εαυτό τους σιωπή. Υπάρχει ένας κλάδος των μοναχών που μόνοι τους λένε σιωπή. Μια μέρα σιωπή, δύο μέρες σιωπή. Πολλοί το έχουν κάνει. Σιωπώντες. Τι ο σιωπώντες, δεν λένε κουβέντα. Για 5 χρόνια όσους έρθουν τους άλλους, έκανε διάφορες ασκήσεις. Και 5 χρόνια ή 15 νομίζω, δεν έλεγε κουβέντα. Μία. Άλλα για 5 χρόνια έκανε κάτι άλλο. Τίποτα. Χαλιναγόγια. Αυτή είναι η χαλιναγόγια στις γλώσσες. Τίποτα. 5-10 χρόνια ξέρω πώς. Στο γεωργικό διάβαζα, να πω κάτι και στο γεωργικό διάβαζα το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν ένας γέροντας, ένας καλόγερος, αμελή σε όλα, αλλά δεν μιλούσε ποτέ και δεν έκρινε και ούτε κατέκρινε κανέναν από τους αδελφούς, γιατί αυτούς είχε πει. Όλοι οι αδελφοί τον είχαν παραμελήσει, σου λένε αυτός αφού ούτε μιλάει, ούτε λαλάει τίποτα, και ούτε ήταν και κανονικός στο διακόνημά του. Πάντοτε αμελής, πάντοτε τίποτα. Ήρθε η μέρα, πέθανε. Λέει ο γέροντας, έχω μια απορία. Τι έγινε αυτός, τι βρήκε στο Θεό κοντά, να δούμε, βρήκε χάρη, σώθηκε και προσευχόταν. Και πράγματι μεταφέρεται ο γέροντας στην κρίση που οδήγησαν τον μοναχό στον Χριστό και του έλεγε, δεν έκανες τίποτα, δεν τήρησες τον όρκο σου σαν μοναχός και λοιπά, δεν έκανες το ένα, δεν έκανες το άλλο. Ναι, δεν τα έκανε. Στην κόλαση θα πας. Και μετά λέει, να πω κάτι, λέει, δεν λες εσύ στο Ευαγγέλιο, μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Ναι, λέει, εγώ δεν έκρινα κανένα. Εσύ πώς εμένα θα μου κρίνεις και μου κατακρίνεις και θα με δικάσεις. Και το έδειξε ο Θεός φυσικά στο γέροντα για να διδαχθούν οι αδελφοί. Και πράγματι σώθηκε. Και είναι πολύ σωστό. Το παλινάριο είναι για τους σιωπώντες. Για τους σιωπώντες. Ήταν ένας πλήρως μέσα στη σύναξη. Και στο ναό πάλι πλήρως. Και το καταλάβαινε και εκείνος, το είπε στο γέροντά του και του είπε ο γέροντας, μια μέρα δεν θα μιλήσεις καθόλου, σαν κανόνα. Μέχρι το μεσημέρι κρατήθηκε, το απόγευμα πάει στο γέροντα, το είπε ότι έτσι μέχρι το απόγευμα κράτησε, αλλά μετά ξέφυγε, δύο μέρες δεν θα μιλήσεις. Την πρώτη μέρα τα κατάφερε καλά, τη δεύτερη μέρα μέχρι τη μέση, μετά το απόγευμα ξέφυγε. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες του έβαζε κανόνα ο γέροντάς του να μην μιλάει. Και απάνω σε αυτές τις πέντε μέρες ήρθε κάποιος άλλος ηγούμενος και είπαν αυτοί οι τρεις να πάνε στο καινούριο μοναστήρι. Και δεν του έλυσε τον κανόνα ο γέροντας και στο άλλο μοναστήρι που πήγε ήταν άλλαλος. Δεν μίλησε εκεί. Και μετά από 6 μήνες βρέθηκα με τον ηγούμενο τον άλλο, του είπε γέροντα σε καλά, που μας έστειλε εκείνο ο οποίος είναι άλαλος. Ποιον? Ο τρίτος που μας έστειλε. Όχι, δεν τους μιλάει. Τίποτα λέει, 6 μήνες δεν έχει μιλήσει. Και πήγαν και κάναν ανάκληση και είπανε ότι επειδή δεν του έλυσε τον κανόνα το να μιλάει, αυτός ήταν 6 μήνες στο άλλο μοναστήρι άφωνο. Ήθελε άδεια για να μιλήσει. Πάλι θα πάω στα άκρα. Τα άκρα είναι το δαιμόνο του μεζοδένει πατέρας. Το σιγάν κρήτων του λαλίν. Αλλά έστι καιρός το σιγάν και έστι καιρός του λαλίν. Δεν μπορεί κανείς να πει δεν θα μιλάω και τέλειωσε το θέμα. Γιατί μπορεί να μην μιλάει με τα λόγια, αλλά να μιλάει μέσα του. Για να βγει ο λόγος χρειάζεται πρώτα να γίνει μια άλλη κάθαρση εσωτερική, ώστε να καθαρεύουν τα λόγια. Κάπου λέει μια ευχή, καθάρισον Κύριε τα λόγια τα ενούντας, κάπου αναφέρεται σε έναν ύμνο. Δηλαδή δεν είναι η λύση να πούμε θα είμαστε σιωπώντες. Καθαρευέτω γλώσσα ρημάτων απρεπών. Ακριβώς. Δεν είναι η λύση να πει κανείς θα σιωπώ και τέλειωσε το θέμα. Γιατί μπορεί με τη σιωπή να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να χρειάζεται να πει ένα λόγο για να δικαιώσει κάποιον. Μπορεί να χρειάζεται να πει ένα λόγο για να παρηγορήσει κάποιον. Μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει
για να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Συνεπώς ο λόγος είναι ένα ζωντανό πράγμα που πρέπει κανείς ανά πάσα στιγμή να το φροντίζει και με αυτή την έννοια θα εννοεί εδώ ο Ιάκωβος να χαλιναγωγείται η γλώσσα. Όχι να νεκρωθεί, αλλά να κατευθύνεται ανά πάσα στιγμή όπως το πιδάλι οδηγεί το πλοίο. Συνεπώς χρειάζεται συνεχής φροντίδα και παρακολούθηση του εσωτερικού κόσμου, ώστε αν μιλήσουμε να είναι σωστά. Τώρα δεν θα είναι όλα σωστά βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και τα συγκλωστά αμαρτήματα. Αλίμονο να πει κανείς ότι σήμερα δεν αμάρτησε με τη γλώσσα του. Τότε θα είναι τέλειο σαν ήρ, αναφέρει πάλι ο Ιάκωβος άλλη περίπτωση. Ας μην πιάσουμε λοιπόν τα άκρα, αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Αρκετά ελέγχθησα. Ας προσπαθήσει λοιπόν ο καθένας να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αποφεύγοντας ρήματα απρεπή, αποφεύγοντας λέξεις απρεπείς, αποφεύγοντας κάθε τι το κακό και ακόμη αυτός να προσέχει την πολυλογία η οποία οδηγεί και η αμαρτία και να κρίνει πότε πρέπει να ομιλήσει και πότε δεν πρέπει να ομιλήσει. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Αλλά όμως ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς την χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να το θέλουμε εμείς, όταν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού και η βοήθεια του Θεού, γιατί ακούστηκε πολλές φορές, είναι δυνατό. Είναι δυνατό να γίνει. Βέβαια με μόνες τις δυνάμεις, τις δικές μας, δεν είναι δυνατό να κατορθώσουμε, όχι μόνο να επιβληθούμε εις την γλώσσα, αλλά δεν μπορούμε να κατορθώσουμε τίποτε απολύτως. Αλλά ό,τι φαίνεται αδύνατο και ακατόρθωτο από τις ασθενικές δυνάμεις του ανθρώπου, γίνεται κατορθωτό με τη δύναμη του Θεού. Τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Και επομένως λοιπόν, όσο και να μας φαίνεται αδύνατο και ακατόρθωτο, να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας και να προσπαθούμε πάντοτε ώστε να φερόμεθα και να ομιλούμε ως χριστιανοί πάντοτε και εποφελία δική μας και των άλλων, θα πρέπει να ζητούμε πάντοτε τη χάρη του Θεού, να προσευχόμεθα ώστε ο Θεός να μας ενισχύει, να μας βοηθάει, να κόβουμε κάθε κακό ελάττωμα που έχει σχέση με τη γλώσσα και να μας ενισχύει πάντοτε όταν η γλώσσα θα πρέπει να μιλάει και να μιλάει, να λέει πάντοτε το καλό και το ωφέλιμο και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Και να έρθουμε τώρα εις τη συνέχεια του, μιλώντας για τον επόμενο στίχο, ο οποίος είναι πολύ επίσης σπουδαίος, «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί αυτή εστίν, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τηρήν από του κόσμου». Να λοιπόν, ποια είναι εδώ η θρησκεία η καθαρά και αγνή και σωστή ενώπιον του Θεού και Πατρός. Και η θρησκεία αυτή είναι και μας δίνει εδώ δύο μόνο παραδείγματα, επισκέψαστε, δύο προτροπές μάλλον στις πούμε, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών. Να λοιπόν, κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Και ιδιαίτερα εδώ όσον αφορά την θρησκεία, την χριστιανική, η οποία πιστεύουμε ότι είναι αγνή, καθαρή, σωστή, αμόλυντος θρησκεία και της οποίας βασικό γνώρισμα θρησκείας είναι η αγάπη. Και εκδήλωση της αγάπης αυτής, μία εκδήλωση της αγάπης αυτής είναι και το να επισκεπτόμεθα ορφανά και χείρες στη θλίψη τους, στην ανάγκη τους. Αυτά τα δύο αναφέρει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και η έννοια της αγάπης δεν περικλεί μόνο αυτές τις δύο περιπτώσεις, την επίσκεψη
των χειρών και των ορφανών στην ανάγκη τους, στη θλίψη τους, στις περιστάσεις εκείνες που θα έχουν μία οποιαδήποτε ανάγκη. Η αγάπη έχει πολλούς τρόπους για να εκδηλωθεί και αυτοί οι τρόποι είναι άπειροι. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι η αγάπη είναι το βασικό γνώρισμα του χριστιανισμού, διότι είναι η πρώτη και μεγίστη εκ των αντολών, η αγάπη. Γιατί όταν ερωτήθηκε ο Χριστός ποια είναι η πρώτη και σπουδαιότερα εντολή, ο Θεός, ο Κύριός μας απήντησε το να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύως σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίω σου ως εαυτό. Και στην εντολή αυτή, λέει, από την εντολή αυτή εξαρτώνται όλες οι άλλες εντολές, όλος ο μοσαϊκός νόμος και όλες οι διδασκαλίες των προφητών. Η αγάπη. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίω. Τι να πει τώρα κανείς επάνω στο θέμα αυτό της αγάπης. Πολλά μπορεί να πει. Δεν είναι δυνατόν ούτε σε 5 ούτε σε 10 λεπτά να μιλήσει για τη μεγάλη αυτή εντολή, την εντολή της αγάπης. Ώρες ολόκληρες χρειάζονται να μιλάει κανείς για την αγάπη. Ορίστε, τι θα είχατε να πείτε εσείς επάνω σε αυτό. Πάντα να πω πάλι εγώ, μήπως το θέμα αυτό, αυτό το κείμενο λέει για την ελεημοσύνη προς τους ανθρώπους μας, το κείμενο, λέει γι' αυτό. Και γι' αυτό. Α, δεν λέει επισκέπτεστε χείρες και όρφανα εν τη θλίψη αυτό. Και δεν είναι, κοίταξε, εν τη θλίψη αυτό. Αν το πάρουμε κατά λέξη, στη θλίψη αυτό. Για να ξέρω τι θα πω. Γιατί θέλω κάτι να πω. Αν είναι και αυτό μέσα. Ναι, είναι και αυτό μέσα. Είναι και αυτό μέσα. Διότι τα ορφανά και οι χείρες δεν θα έχουν μόνο ανάγκη παρηγορίας και ενισχύσεως δια της ομιλίας, έτσι, δια των λόγων, θα έχουν ανάγκη και οικονομικής και ενισχύσεως και βοηθείας και ελεημοσύνης. Και από τα δύο, και πνευματική και άλλη. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό, γιατί βλέπουμε τον Κύριο με τους Αποστόλους που σε μια στιγμή τους κατευθύνει και λέει κοιτάξτε εκεί στο κορβανά της Εκκλησίας το τι ακριβώς θα γίνει και πήγανε πολλοί και βάλανε χρήματα. Πήγε και μία χείρα και έβαλε 2 λεπτά και εφόσον τους είπε ποιος έβαλε τα πιο πολλά, ποιος έχει την αγάπη του πατρός μου εκεί που πήγε και έβαλε, και είπανε με τα μάτια που να βλέπουμε όλοι μας ότι αυτή. Όχι, η χείρα, γιατί είναι αυτό που είπε ο Πάτερ. Η πρώτη εντολή, αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξ όλη. Η χείρα αγαπούσε αυτή την εντολή, ήξερε που να με έμπαινε, ήξερε ότι τοποθετώντας την τράπεζα του Θεού τις 2 δεκάρες που ήταν όλα τα χρήματα, ο Θεός δεν θα την άφηνε, ήτανε σίγουρη. Και το λέω αυτό, εμείς είμαστε σίγουροι όταν θέλουμε να κάνουμε μία κίνηση προς τους συνανθρώπους μας, ότι η κίνηση αυτή, όχι να το βάλουμε την πράξη με σκοπό πονηρό, ότι θα πάμε να κάνουμε μία κίνηση και ο Θεός από την άλλη θα μας δώσει. Έχουμε το κίνητρο ότι αγαπάμε τον Θεό εξ όλη της καρδίας, την άλλη. Υπάρχει η αγάπη αυτή που δεν ασχημονεί. Δηλαδή δεν έχει να με ζυγαριά να κρίνει αν συμφέρει ή δεν συμφέρει. Η αγάπη δεν κρίνει έτσι. Δίνει, πάντοτε δίνει. Αν έχουμε αυτό το κίνητρο, θα μπορούμε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί να ξεπεράσουμε ένα μεγάλο εμπόδιο που μαστίζει την ανθρωπότητα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο καθαρά την ελεημοσύνη εδώ. Επειδή προηγουμένως ενώνεται με την άλλη ενότητα που μας λέει ότι αυτός που λέει πολλά δεν είναι μέσα και δεν είναι θρησκευόμενος,
Εγώ νομίζω ότι είναι η υλοποίηση και της αγάπης, αλλά και της θρησκείας, να είναι ποιος πραγματικός της θρησκευόμενος, αυτός που επισκέπτεται τον άνθρωπο που έχει στεναχώρια και θλίψη, δηλαδή σήμερα που έχει προβλήματα σοβαρά. Μια επίσκεψη και ένας καλός λόγος. Και αν είναι δυνατόν να, αυτός ο λόγος να συνοδεύεται και από κάποια βοήθεια, ακόμη καλύτερα. Ναι. Αλλά... Δεν μου λες τον Άση. Διακόπτω εγώ εδώ. Σε διακόπτω τώρα. Έτσι, έχει στεναχώρια, έχει θλίψη. Και η γύρα και τα ορφανά κλπ. Έχουν θλίψη. Έχουν θλίψη διότι χάσανε τον άνθρωπό τους. Αλλά δεν θα έχουν και θλίψη γιατί δεν θα έχουν να πάρουν τα απαραίτητα δια τη συντήρησή τους. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το έχει δημιουργήσει. Μα δεν το ξέρουμε. Δεν θα τους δημιουργήσει. Δεν φέρνει θλίψη. Ναι. Όταν δεν έχει να αντιμετωπίσει η γύρα τις ανάγκες των παιδιών της. Όταν τα ορφανά δεν έχουν να ζήσουν, να πάρουν τα ορφανά, δεν θα τους δημιουργεί θλίψη. Να λύθει το πρόβλημα. 3.000 χείρες και ορφανά έτρεφε η Εκκλησία του Ιερουσαλήμα. Από τις αγάπες εκεί που είτε τα συσύνθετε και τα δείπνα αγάπης. Είναι και το υλικό μαζί. Είναι η παρηγοριά αγαθών του πορευθύνε Νίκο Πένθους. Είναι πολύ καλό να πει κανείς. Αλλά να λύνει όμως και τις ανάγκες. Τις δικές ανάγκες. Αλλά κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Τώρα όταν λέει θρησκεία, θα βάλουμε και τις άλλες θρησκείες στη ζυγαριά. Το έχει ξεχωρίσει ότι ήταν άλλοτε Ιουδαϊσμός και τώρα είναι η καινούργια θρησκεία και αυτό πάνω να πει 1000% για τη χριστιανική θρησκεία. Ή μήπως γίνει καμιά παρερμηνία ότι μπορεί και οι Τούρκοι που έχουν το Μωάμεθ να έχουν επίσκεψη στις χείρες και στα όρφανα και αυτή είναι η θρησκεία καλή. Μπορούμε να κάνουμε κανένα διαχωρισμό εδώ. Έχω τη γνώμη ότι ανθρωπίνως σκεπτόμενοι, όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος, θα εφόσον είναι άνθρωπος. Αν δεν είναι αρχηγό το Χριστό, τι να το κάνει. Φοράει στα βασιλεία του Θεού, οποιοσδήποτε άλλος. Όταν βλέπει το γείτονά του, ο οποίος έχει οικονομικές δυσχέρειες, πολύ περισσότερο εάν προσφάτως εχάθηκε ο άνδρας μέσα από το σπίτι, ο οποίος ο άνδρας συνήθως, μην κοιτάζετε σήμερα που δουλεύουν και οι γυναίκες, παλαιότερα δούλευε ο άνδρας, εκείνος έφερνε ό,τι έφερνε για να ταΐσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του και να συντηρήσει το σπίτι του. Πάντοτε ο γείτονας, είτε είναι Οθωμανός, είτε είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, εφόσον διέπεται από ανθρώπινα αισθήματα, τα οποία για μας είναι χριστιανικά, δεν μπορεί παρά να ενδιαφερθεί. Να μην το πάρουμε μεμονωμένος ότι μόνον εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο και οι μωαμεθανοί ενεργούν. Έρχονται πολλές θρησκείες στην Γιόγκα, Ινδουισμός. Θα τους βάλουμε στο ίδιο, θα πούμε επειδή λέγονται θρησκεία αυτή. Αυτά είναι καινούργια τα οποία δεν τα έχουμε. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Μα να πούμε ευθύς εξ αρχής μην πελαγοδρομούν και μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέματα. Εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος μιλεί για μια ορισμένη, για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Δεν μιλάει για ορίστος, για οποιαδήποτε θρησκεία. Να μην τα βλέπουμε. Λοιπόν, τα πρώτα και περακοδρόμου και δεν μιλούμε γι' αυτό. Λέει το Ευαγγέλιο πάλι αλλού, ακριβώς για αυτό το θέμα. Λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πραγματικοί καλοί χριστιανοί και ότι αγαπάμε την υπάρχει και να βρούμε έναν φτωχό, μια χείρα, ένα φανό. Αν μου παιδάκι δεν έχει παπούτσι, παιδάκι μου όχι. Δεν έσυγε παντελόν, όχι, δεν έσυγε. Άντε, παιδί μου, πήγαινε στο σπίτι σου να ζεσταθείς κλπ. Όχι μόνο με λόγια. Αλλά όπως είπαμε. Ναι, θα το πει πρακτικότερο. Συγγνώμη, να το πει. Ο Απόστολος Ιάκωβος θα το πει πρακτικότερο πιο κάτω. Ναι, ναι. Η αγάπη μας πρέπει να συνοδεύεται. Υλοποιείται στην πράξη. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς αγαπάμε όλους. Όχι. Η αγάπη είναι σταυρωμένη αγάπη. Πολύ ωραία είπε ο πατήρ Ιερώθεος. Ότι αγαπείς Κύριον τον Θεό, δηλαδή σταυρός, επάνω και οριζόντια. Οριζόντια είναι αγαπείς Κύριον τον Θεό κλπ. Κλπ. Και τον πλησίον σου που είναι δεξιά και αριστερά, ως τον εαυτό σου. Λοιπόν είναι σταυρωμένα αγάπη. Και σημειωτώ να λέει και προσέξτε, μήπως όταν πάτε δίθεν να βοηθήσετε κλπ. Έχετε στο νου σας, μερικοί είπαν εδώ κάτι κρατούμενο. Άλλος πάει με σκοπό. Α, πάω εκεί, δεν τυχαία κλπ.
προσέξτε, θα αγαπάτε, θα βοηθάτε, αλλά συγχρόνως ο εαυτός θα είναι τζάμι. Καθαρό και στο μυαλό και στην πράξη. Να σέβεσαι τον πλησίον σου, να βλέπεις αν είναι γυναίκα, σαν αδερφή σου, σαν μάνα σου κλπ. Και προσοχή, γι' αυτό λέει, προσέχοντας σε αυτόν αγνών τυρί. Να κοιτάξει τον εαυτό σου να είναι, έβλεπα οι ιεροκήρυκες με τους οποίους συνεργαζόμουν όταν ήμουν σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας, εθαύμασα πολλούς ιεροκήρυκες, όπως καλή ώρα πατήρ Ιωρώτες. Εγώ από το στρατό δίναμε πρόβλημα και ο ιερεύς που μαζί μου πηγαίναμε και είπα, έλεγε κύριο Ανίδη, εγώ εκεί πάνω πίσω, κάνε και προσπαθούσε, λέω γιατί πάτε με τόσο φυλάγιστο. Εμείς είμαστε δημόσιοι άνδρες και πρέπει να είμαστε μέσα σε γυάλα από όλες τις πλευρές να μας βλέπει ο κόσμος ότι είμαι θα καθαρή. Όχι από εγωισμό, αλλά να μην γίνουμε αιτία σκανδάλου. Λοιπόν, ο χριστιανός θα αγαπάει πολύ και αν δεν αγαπάμε τον πλησίον μας, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε. Δεν το λέω εγώ, είναι λόγια του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος. Ο ελαιόπτωχον δανείζει Θεό. Μεγάλη κουβέντα. Να μας αξιώσει ο Θεός λοιπόν, να βλέπουμε όλους τους αναξιοπαθούντας αδερφούς, είτε είναι χείρες, είτε είναι ορφανά, είτε είναι στα νοσοκομεία, είτε είναι στο τρολοκομείο, όπου κι αν είναι, στις φυλακές κλπ. Να τους βλέπουμε σαν αδερφούς μας και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με ταπεινοφροσύνη. Όχι να πάμε εκεί πέρα, τι δεν έχει βάλει. Και να κοιτάω αν με βλέπει και κανείς να δίνω, ξέρω εγώ τι δίνει. Όσο το δυνατόν, χωρίς να τους προσβάλλουμε. Και να λέτε, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος ασθένησε και δεν αρρώστησε. Δεν ασθένησα κι εγώ. Ποιος πείνασε, ποιος πόνισε, ποιος... Δηλαδή, να συμπάσχουμε με αυτούς, όχι απλώς ξερά να βγάζουμε λεφτά και να δίνουμε. Αυτό το κάνουν και οι δολάτες, το κάνουν και οι διάφοροι, λένε να παρουσιάζουν στον αντένα, εγώ δίνω τόσο, άλλο δίνω τόσο. Και μη γνώτε η δεξιά τι πει το η αριστερά. Ώστε να μην θίξουμε κανένα, με ταπεινοφροσύνη, με αγάπη και να τους βλέπουμε σαν εικόνες του Θεού. Αυτά κάτι θέλει και ο Γιάννης για τη θρησκεία. Ναι, μια και αναφέρθηκε η λέξη θρησκεία. Εδώ δεν νομίζω να, δεν μιλάει ο Ιάκωβος για θρησκείες όπως είναι γνωστές, αλλά μιλάει θρησκεία καθαρά και αμύαντος παρά το Θεό και πατρί. Άρα προϋποθέτει τη γνώση του Θεού, απευθύνεται σε πιστούς. Συνεπώς, όταν λέει θρησκεία, εννοεί τη θρησκευτική ζωή, τη χριστιανική ζωή. Δεν εννοεί ότι αν κανείς πάει σε ένα ορφανό και δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, αυτός είναι θρήσκος. Γιατί ο χριστιανισμός σε παιδική ανάγκηση δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Η θρησκεία ψάχνει να βρει το Θεό, ενώ στην εκκλησία έρχεται ο Θεός και βρίσκει τον άνθρωπο. Συνεπώς θα εννοήσουμε τη χριστιανική ζωή, όχι τη θρησκεία οποιαδήποτε. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό ότι μιλάει σε πιστούς ανθρώπους ή στην Αγία Τριάδα στον Χριστό. Έτσι. Ξεκαθαρίζει. Το θρησκεία είναι πατρί, Θεό και πατρί, λέει. Μάλιστα. Και το τελευταίο ακόμη που πρέπει κάτι και γι' αυτό να πούμε. Και τηρεί εαυτόν άσπυλον από του κόσμου. Να κρατάμε δηλαδή τον εαυτόν μας μακριά από κάθε μολυσμόν του κόσμου, του πλήθους των ανθρώπων που ζουν μακριά από τον Θεό. Επομένως λοιπόν δεν είναι αρκετό μόνο το να εφαρμόζουμε αυτή την εντολή της αγάπης, το να επισκεπτόμεθα ορφανά και χείρες εν τη θλίψη αυτών, όπως λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αλλά και να κρατάμε τον εαυτό μας άσπυλον, αγνών, καθαρών, από κάθε μολυσμόν του κόσμου, των ανθρώπων εκείνων που ζουν μακριά από τον Θεό. Αγάπη λοιπόν με καθαρότητα ψυχής. Με καθαρότητα ψυχής από κάθε τι το πονηρό. Να προσπαθούμε να κρατούμε και τον εαυτό μας καθαρό και απειλαγμένο από κάθε αμαρτία
του κόσμου αυτού. Διότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, ο κόσμος ζει και κινείται μέσα στην αμαρτία, εννοεί τον κόσμο των μακράν του Θεού, και θα πρέπει εμείς να προσέχουμε τον εαυτόν μας, ώστε να μην τον μολύνουμε παρασυρώμενοι από αυτόν τον κόσμο που ζει μακριά από το θέλημα του Θεού. Και με αυτά τα λόγια τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λοιπόν, να μην επιμείνουμε, άλλωστε στο θέμα της αγάπης θα επανέλθουμε λεπτομερέστερο πιο κάτω, και έτσι δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σαν επιστέγασμα όλων αυτών που είπαμε σήμερα, το θέμα της γλώσσης, να χαρινεγούμε τη γλώσσα μας, σαν χριστιανοί, σωστοί, ορθόδοξοι, πραγματικοί χριστιανοί, σαν θρησκεύοντες άνθρωποι, να προσέχουμε τη γλώσσα μας, και όχι μόνο αυτό, να προσπαθούμε να κρατούμε τον εαυτό μας καθαρό, χωρίς να επηρεαζόμεθα από τον πολύ κόσμο, από τον κόσμο που είναι σήμερα διάφορος προς τον Θεό ή και ζει μακριά από τον Θεό, να μην επηρεαζόμεθα εμείς από αυτόν, να κρατούμε λοιπόν άσπυρον και καθαρόν τον εαυτό μας από αυτόν τον κόσμο και από τις συνήθειες αυτού του κόσμου, και ακόμη να προσπαθήσουμε και δια της αγάπης, της αληθινής, της χριστιανικής αγάπης, να αποδεικνύουμε πραγματικά την ιδιότητά μας ως χριστιανών. Και ας μην ξεχνούμε ότι ο Κύριος μας είπε ότι εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμείς μαθητέ εστέ αν αγάπη έχετε εν αλήθεις. Είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμά μας η αγάπη. Και μια και τώρα αρχίζει, θα προσεχώ ως προς το τελευταίο αυτό, την Κυριακή αρχίζει το Τριώδιο, ανοίγει το Τριώδιο. Ο κόσμος θεωρεί το Τριώδιο σαν μια ευκαιρία ξεφαντώματος. Περίοδος για να φάμε, για να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να μασκαρευτούμε, να καρναβάλι, να πάμε στα καρναβάλια και όλα αυτά. Όλα αυτά όμως είναι για τους ανθρώπους εκείνους που ζουν μακριά από τον Θεό ή για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι αδιάφοροι ως προς τον Θεό. Εμείς λοιπόν ας προσέξουμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας άσπυλον, αγνών και καθαρών από τέτοιες συνήθειες του κόσμου. Του κόσμου αυτού που ζει μακριά από τον Θεό. Στην Ανταγκαλονιά είπε ο Θανάσης ότι είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο για τους Αγίους τους σύγχρονους, είτε Παΐσιος λέγεται αυτός, είτε Πορφύριος λέγεται αυτός, είχαν και αυτοί που τους είχαν επισκεφθεί όλα αυτά τα οποία σήμερα μας κάνουν εντύπωση μεγάλη ότι είναι ακατόρθωτα. Στο χειροκομείο εδώ του κ. Εμμανουήλ, στη Αγάπη, υπάρχει ένας ο οποίος από μικρό παιδί παρθενέ, σπούδασε νομικά, έχει ζήσει κοντά στο Ευαγγέλιο, έχει ζήσει τους πατέρας, κοιμάται πολύ, είναι μεγάλο στην ηλικία 90 χρονών, θέλει να τρώει όλο το ίδιο φαγητό, σαν να είναι σε κανόνα. Δεν βγαίνει από το δωμάτιό του αν δεν είναι ανάγκη να το βάψουν. Δεν τον έχει αγγίξει η γυναίκα και λέει, αν έρθει η ώρα να μου κάνουν αίτηση κάποιος, θέλω να είναι νοσοκόμος, να μην είναι γυναίκα νοσοκόμος. Αφού δεν φλιαρεί, έχει σαν κανόνα, λέει, παίρνω κακό βαθμό στο θέμα της σιωπής, πατέρα Θανάση. Κακό βαθμό λογεί τον εαυτό του, γιατί μιλάει έστω δύο λέξεις. Θέλει ακόμα πιο πολύ να εγκρατευτεί στη γλώσσα. Έχει βοηθήσει να γίνει βιβλίο περί ταπεινοφροσύνης, τι λέει η Αγία Γραφή περί ταπεινοφροσύνης, χωρίς να βάλει το όνομά του στο βιβλίο. Δείγμα ταπεινοφροσύνης. Κι άλλοι δύο έχουν βοηθήσει να βγει αυτό το βιβλίο.
και δεν έχει βάλει το όνομά του ο Χριστός. Άσπυλον τον εαυτό του, εγκρατεί τη γλώσσα, εγκρατεί κατάλογο. Σε όλα θα συμφωνήσω. Είναι 92 χρονών, είπατε. Και τρώει όλο το ίδιο φαΐ, όλο το ίδιο φαΐ, όλο το ίδιο φαΐ. Θέλει. Να μιλήσω επάνω στο θέμα των βιταμινών. Όσες φορές πάω εκεί πέρα έχει η σούπα, πώς να το πούμε, μπλουγκούλι. Οι άλλοι τρώνε κοτόπουλο, αυτό δεν τρώει. Καλά, δεν τη φάει. Αλλά δεν τρώει όμως όλο το ίδιο φαΐ. Διότι όταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, υπάρχει μια εξαίρεση μονάχα την οποία θα την πω και αυτή. Τρώει όλο το ίδιο φαΐ, παθαίνει αβιταμίνωση και στο τέλος πεθαίνει. 92 χρόνια πώς κάθισε. Δεν μου λέτε και ο πατέρα όσο σα μου το αναφέρω την ιδέα του και πάνω έτρωγε, ξέρετε τι έτρωγε. Κάτι χόρτα, κάτι ούτε από το ψωμί που του πηγαίνανε από τον κυρίω μοναστήριο όταν πήγαινε στο δικό του αφοκονάκι εκεί πέρα και έτρωγε κάτι χόρτα για χρόνια, πολλά χρόνια που βγαίνανε εκεί στη ζούγκλα τη Ρωσία. Μόνο χόρτα. Τα άγραζε και εκεί έτρωγε κάθε δύο μέρε. Και πώ έτρωγε τόσο πολλά. Υπάρχει μια βιταμίνη. Και το ψωμί, το πρόσωπο που του πηγαίνει η καλόγια, τάιζε μια αρκούδα. Με το στρες πέρασε. Αυτή είναι η ατυχία σε απόψη. Είπαμε ότι δεν είναι κατόρθω. Από Θεό όμως και χάρη του Θεού. Αυτό που μπορεί να πει. Με το στρες πέρασε. Τα αδύνατα παρανθρώπη δυνατά παρά το Θεό, ό,τι φαίνεται ακατόρθωτο. Ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο η ίδια. Γιατί το ίδιο φαγητό δεν είμαστε βέβαιοι ότι από μικρό παιδί έτρωγε το ίδιο φαγητό. Μπορεί να έχει βρει τώρα σε αυτή την ηλικία ότι τον ωφελεί εκείνο, τον να τρώει το ίδιο. Μπορεί να επιβάλλεται στον εαυτό του. Δεν ξέρω, μίλησα απλώ το ίδιο φαγητό. Από πλευρά τα όσα σήμερα τουλάχιστον πολύ ο Σπινίδη, ο Δανίλη, ο Άσιο, απάνω σε ένα τεράστιο σύνολο, μια φετούλα ψωμί για πόσα χρόνια. 30 χρόνια έκανε εκεί πέρα πάνω στο σπίτι. Τι έπαθε, πέθανε εγώ. Μα μεγάλη ασχετή, όλη η Βεντία τρέφω τώρα. Εγώ παξεμανάκια, αν είχα και παξεμάνι και κορταράκια. Μα λέει και το Ευαγγέλιο για το αναφέρει για τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Τι ήταν, τι έτρωγε. Ακριβώ και μελιάδε. Αυτό το ίδιο. Για πόσο χρόνο. Πόσο χρόνο, από παιδί ήταν. Το πρώτο πείραμα του κυρίου στο Σαρακάριο όρο ποιο ήταν. Το φαγητό. Δεν ζει ο Ιωάννη. Πού και πάρτο μόνο ζει. Σε το ακούω. Στου τρει πέρα, αυτό που του πατέρε ο Ρώκο. Είδατε, του είχε ο Αυτοκράκο, τρει εχμάλωτο Ισραηλίτε. Στην εμφάνιση νέο, ωραιότατη είναι, ήταν ωραιότατη και του είχε στο τραπέζι. Και είπε στο μάγειρα: θα κάνει τα καλύτερα φαγητά. Αυτοί όμω είχαν γεννηστεί όπω καλή ώρα έχουμε και εμεί, και μίστευα. Ο μάγειρα απλά μου έδωσε εντολή ο Αυτοκράτορα: αν αδυνατήσει, θα μου πάρει το κεφάλι. Λέει: μην φοβάσαι, θα μα δίνει σκόρδα, κρεμμύδι και ψωμί κλπ. Και έτσι εμίστευα. Και ήταν ακόμη πιο ευτραφή, ευπαρουσία κλπ. Και μετά έγινε ακριβώ το αντίθετο, το καλύτερο. Και τους ρίξαν μέσα στα λιοντάρια κλπ. Και μετά λέει η γραφή ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με το, ζει και με αυτό, αλλά όπως είπε και ο πατήρ Ιωρώτης και ο πατήρ Αθανάσιος, και με κάθε ρήμα Θεού. Και πράγματι όλοι αυτά που αναφέρθησαν στηλίτες, ασκητές κλπ. Έσπασαν όπως λέμε το φράγμα του ήχου της φυσικής ζωής. Γιατί επενέβη ο Θεός. Όπου επεμβαίνει ο Θεός είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο. Ως της φύσης ενίκησε, ούτως υπέρ φύσην έγινε. Το φυσικό για όλους μας είναι αυτό που λες εσύ. Σε μερικούς είναι και υπερφυσικό. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι η χάρη του Θεού. Όταν υπάρχει η χάρη του Θεού, όλα είναι δυνατά. Πάτερ ημών, ο έμνης ουρανής, άγιαζεσαι το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρατον ημών των επιούσεων, δώσ' ημείς σήμερα, και άφες ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αυτοί εμέ της οφειλέτης ημών, και ημείς ενέντης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Της πουδήσου λύπηση καταλήλω, Oh, thank you.
Αγία. Να μην είναι.